Μαρσέλο και welcome! Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε! Hello και welcome! Welcome, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τα έχω λίγο χαμένα. Γιατί φιλοξενώ στο κατάστημα Λιβανάς Motorsport ένα μοτοσυκλετάκι το οποίο πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα αφήσει εποχή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα Honda GTR 150. Εντάξει, ένα μοτοσυκλετάκι το οποίο έχει κάψει καρδιές πιτσιρικάδων από 16-17 μέχρι 22-25 μέχρι του γιού μου του Κωστάκη, ο οποίος έχει ελαττώματα πλουσίων, όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πούμε ότι όσοι το έχουν πάρει εδώ στην Ελλάδα ζουν με το εξής όνειρο, ότι αυτή κάνει μεγάλη ζημιά, να ξέρεις. Συνεχίζουμε. Όλοι ζουν με το εξής όνειρο. Θα πάρω το GTR και θα γίνουν αγώνες στην Ελλάδα. Ενιαίο. Πιστεύεις και εσύ ότι θα γίνουν αγώνες? Ενιαίο. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Θα τρέξουμε. Εννοείται. Λασιχάκια μας λείπουν μόνο και ζάντες. Θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε για το Κωστάκι shifter. Τι είναι το shifter? Είναι μια ηλεκτρομηχανική, εντάξει, γιατί δέχεται μηχανική πίεση και μεταδίδεται σε ηλεκτρονική εντολή. Είναι μια ηλεκτρομηχανική βαλβίδα η οποία δίνει εντολή στον εγκέφαλο την ώρα που πάμε να βάλουμε ταχύτητα να κόψει το ρεύμα στο μπουζί. Το λέω πολύ απλά και αναλυτικά. Να κόψει το ρεύμα στο μπουζί για να μπορέσει να πέσουν οι στροφές για να κουμπώσει το κυβότιο. Εντάξει, στο στρατό είχαμε κάτι ρέο, τα οποία, κάτι στάγερ που δεν είχαν συγχρονιζές στο κυβότιο και θέλανε διπλοκαζιά, για να πάρει ταχύτητα. Αν αυτό εδώ πάει να κουμπώσει ταχύτητα με τέρμα ψηλές στροφές, το έκανε το μοτέρι μέσα το σασμάν ρίζει. Ωραία, γι' αυτό σε μηχανάκια βελτιωμένα και πειραγμένα βάζουμε quick shifter. Και τι άλλο? Θέλουμε να κάνουμε και το εξής. Θέλουμε να φτιάξουμε το λευγέ των ταχυτήτων, να αλλάξουμε την πέβηση. Το μηχανάκι αυτό είναι όπως οι μοτοσυκλέτες. Με συμπλέκτη, πρώτη κάτω, νεκρό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Εγώ θα βάλω μία. Δείξε λίγο εδώ ένα πλάνο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, Κωστάκη, και λέμε ότι εφόσον του έχουμε ρίξει τόσα λεφτά, έχουμε βάλει εγκεφάλους, έχουμε βάλει τιτάνιο εξάτμιση, έχουμε βάλει εγκέφαλο, έχουμε βάλει τις Παναγιά στα μάτια. Αυτό εδώ είναι ένα κιλό ελαφρύτερο από τις μάνας του, ωραία. Αναρτήσεις, το μηχανάκι αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε τα ζαντάκια, τα racing boy και τη γόμα, μπορούμε να πάμε Μαλαισία. Δηλαδή να βρίσκαμε ένα χορηγό να μας έλεγε πάρτε ρε μάγκες τόσα και τράβατε να τρέχετε. Θα βάζω τον Κωστάκι πάνω να πάει να τους ξεκολλιάσει όλους. Να δεις τα σκιζωματάκια τους να φτάσουν μέχρι εδώ. Ωραία. Πιστεύω να μπορέσουμε να κάνουμε κι άλλο ένα βίντεο για να το δυναμομετρήσουμε. Λοιπόν, πρώτη, νεκρό. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Ωραία. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε αυτό το μπελά, να το συνδέσουμε εδώ μέσα, να παίρνει εντολή αυτό στον εγκέφαλο για να κόβει το ρεύμα. Τι ξέχασα να πω? Ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δίνει η quick shifter για τις ταχύτητες, το οποίο δεν κόβει ρεύμα στο μπουζί, κόβει καύσιμο. Να εξηγήσω σε κάποιους φίλους του καναλιού Λιβανάς Motorsport τι είναι αυτό που πάνε να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους καλούς που γράφουν και σχόλια, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το μοτοσυκλέτα. Όπως εγώ δεν έβλεπα ποδόσφαιρο, αλλά έβλεπα τον Γεωργίου, αυτόν χωρίς δόντια, που λέγε «Μάγκες, να σου δώσω ένα τάιρο, να κάνεις ψηλά», αυτές οι μαλακίες που έλεγε και γέλαγα. Έτσι βλέπουν και εμένα κάποιοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη μοτοσυκλέτα, αλλά γουστάρουν και τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εξηγήσω το λευγέ. Για ποιο λόγο θα το κάνουμε έτσι? Για αυτούς. Γιατί οι περισσότεροι ξέρετε.
Και κάτι άλλο που λέγαμε όταν κάνουμε πρόβα, λέγαμε τι θα πούμε. Λέω, φαντάζεσαι τώρα να, το 1992, όταν βγήκε, όταν ήμουν εγώ στα κέφια μου, να πούμε, να βγαίνει ένα βιομηχανάκι. Δηλαδή, φαντάσου το Σάκη το Ρουβά να γυρίζει το βίντεο κλιπ, μιλάει τη στέκη σε κανένα βήμα και εσύ, που είμαι μια Βιράγκο, και μέσα από το βίντεο να τον περνάει ένα GTR. Και το είπαμε και πεθάναμε στα γέλια. Οι μοτοσυκλέτες, οι street, ή για την πίστα, με κάνουμε μετατροπή τις ταχύτητες. Βάζουμε την πρώτη πάνω και όλες κάτω. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Για ποιο λόγο? Για να μην δυσκολεύεται η μπότα, για, οι δύο είναι οι λόγοι. Να μην δυσκολεύεται η μπότα να κάνει αυτή την κίνηση, γιατί είναι δερμάτινη και το κουτουπιέ δεν δουλεύει καλά. Και δεύτερον, στις αριστερές στροφές, όταν πλαγιάζει η μοτοσυκλέτα και έχω Δευτέρα και είμαι πάνω στη στροφή και έχει τελειώσει η ταχύτητα και πρέπει να κάνω κλακ ανέβασμα, δεν μπορώ να είμαι εκεί να βάλω το πόδι από μέσα. Θα πέσω. Ούτε να κάνω έτσι. Θα μπει το πόδι κάτω από το λευγέ των ταχυτήτων και όπως είναι κάτω θα βρει η μπότα και θα στο σπάσει το πόδι. Άρα κάνω τη μετατροπή αυτή και είμαι πάνω στη στροφή με Δευτέρα γεμάτη και του κάνω μία τάκ Τρίτη. Τάκ Τετάρτη στην έξοδο. Αυτό είναι λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να το συνηθίσεις. Τι μου έρχεται στο μυαλό? Μια φορά ένας φίλος μου έφερε μια μοτοσυκλέτα ισπανική, σαν τη Μοντέσα, αλλά λεγόταν Όσα. Όμικρον SSA. Και μου λέει κάτι μια βόλτα, ήταν στυλ trial motocross. Και έχει δεξιά το λευγέ των ταχυτήτων, από εδώ, και αριστερά το φρένο. Τα κατάφερα, αλλά δεν μπορούσα να. Και ανάποδο κυβότιο. Άστα βράστα. Τέλος πάντων. Παρελειπόμενα που μου έρχονται στο μυαλό. Θα μου τζουρωθούμε σε λίγο. Θα δουλέψει τροχός, αργών. Ωραία, θα κλάψει μάνα του Μπελέ. Δεν θα μίλια για Ντρέα τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα σύστημα αλουμινένιος λευγές, έργαλ, καλή ποιότητα, το οποίο το πουλάνε. Εμείς έχουμε ρίξει τόσα λεφτά στο μηχανάκι. Μπορούμε να πάμε να το πάρουμε. Αλλά επειδή το μοτοσυκλετάκι αυτό δουλεύει σε καθημερινή χρήση, θέλαμε να το αφήσουμε έτσι. Εάν πάμε στη Μαλαισία να τρέξουμε, θα το πάρουμε. Γιατί όχι. Ωραία. Τι έχει ακούσει την ατάκα με μια γνωστή μου ηθοποιό? Με τη χωριά της Κωστάκη. Άσο, δεν βλέπεις τηλεόραση. Αυτά είναι τα ό,τι μείνανε. Ναι, ναι. Όπτσες ναι. Και τέτοια. Να το δείξουμε λίγο το μηχανάκι σου. Κανένα πρόβλημα. Μανέτες. Δισκόφρενα. Τιτάνιο εξάτμιστο τον Παπαγιάννη. Πάρα πολύ καλή δουλειά ο Παπαγιάννης. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα οι κολλήσεις του με τις κολλήσεις προστασίων. Έτσι. Θες να πεις κάτι, Κώστα? Όχι. Γιατί είσαι καταργή στο δεύτερο αισθητήρα? Τι δεν το χρειάζεται? Δεν το χρειάζεται λόγω ότι έχουμε καταγραφικό πάνω και... Τέλος. Δείξε μία τον εγκέφαλο. Και μέσα στον εγκέφαλο φαίνεται και η φίλτρο τέτοιο, το βεντουράκι, το λαστιχένιο, το οποίο μπορείς να παίξεις. Πιστεύω ότι άμα το αλλάξεις το μήκος, το φέρεις πιο πίσω, αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, είναι πιο κοντό. Πιο κοντό, μάλιστα. Έχει έρθει σε σωστή θέση τώρα, έχει κοπεί κιόλας. Ναι. Έχει μικρύνει κι άλλο, ναι, από την, ναι, την αρχική του θέση και έχει έρθει σε ένα επιθυμητό σημείο. Το είχα κάνει βόλτα όταν το έχεις φέρει μαμά. Νομίζω. Μετά που του έχεις κάνει τώρα εδώ πέρα το Φραγκενστάιν, δεν το έχω καβαλήσει. Νομίζω πως όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε για το επόμενο βήμα. Λοιπόν, πάμε για το Plan B. Πάντα σε όλες τις δουλειές υπάρχει το Plan B. Έχουμε και λέμε. Καταργούμε αυτό εδώ. Θα φύγει. Εντάξει. Θα βγάλουμε από αυτό εδώ, το πάνω. Θα το κατεβάσουμε εδώ. Εντάξει. Και θα βγάλουμε το λευγέ των ταχυτήτων. Θα δεχτεί ο λευγές των ταχυτήτων μια χειρουργική επέμβαση. Γιατί εγώ τώρα θέλω να βάλω το σιφτεράκι. Κώστα, πώς πάει αυτό, έτσι? Με το μπουκάλι. Εκεί έτσι. Εκεί. Θέλω δηλαδή να έρθει αυτό εδώ με αυτό εδώ σε μια νοητή ευθεία. Παίζουν ρόλο τα πάντα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να το κόψω αυτό εδώ και να το αλλάξω θέση πάνω στο λευγέ και να πάρω μέτρα. Αλλά από ό,τι βλέπετε, δεν είναι στην ίδια ευθεία. Εάν το βάλω εδώ,
θα βγει στην νοητή ευθεία. Δηλαδή θα βάλω την πύλια μου για να μου κάνει το παπ τις ταχύτητες. Εκεί. Ωραία. Να φτιάξουν και τα κενά του, όλα κομπλέ. Αλλά εδώ δεν θα βγει στην ευθεία. Δηλαδή εγώ τι θα κάνω, θα το βάλω κανονικά μέσα και θα κάνω μια ωραία modification, πώς να το πω ρε παιδί μου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι και αγγλωμαθής. Τι γελάς ρε Κωστάκη. Τι γελάς ρε Κωστάκη. Ξέρεις τι αγγλικά ξέρω εγώ. Εγώ κόντευα να πάρω flower. Εκεί. Τι ωραία. Θα μπει και η βιδούλα μου από εδώ, ε. Ωραία, μάγκα μου, θα γίνει πολύ ωραίο. Αλλά αυτό εδώ, φαίνεται στην κάμερα, κάνα κοντινό. Βλέπεις, αυτό εδώ, με έναν άλλο τρόπο, με μια μοντίφα εδώ, πρέπει να μπει εδώ. Αλλά δεν μου ταιριάζει. Ο Λευγιές είναι τέρμα κάτω. Είναι τέρμα κάτω. Άρα θα βγάλω το Λευγιέ. Θα κάνω την επέμβαση αυτή. Αυτό το ζήτα που βλέπεις, έτσι, θα το χτυπήσω λίγο να το φέρω. Δηλαδή θα κάνω μερικές προβούλες. Ωραία. Και θα το βγάλουμε μια δοκιμούλα. Γιατί όχι. Θα ανοίξουμε. Θα κάνουμε ένα πατηματάκι. Εν τω μεταξύ σήμερα να πω ότι το βίντεο το γυρνάω μαζί με το βοηθό μου τον Κωστάκη και δεν έχω τη λογοκρισία σήμερα Αντρέα και Αλέξανδρο να μου πούνε τι τραγούδια θα ακούσουμε. Και έχω βάλει τα δικά μου τα πανηγυρίδια. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το modif. Το modif. Να πούμε ότι αυτό εδώ Quick Shifter. Τι λέει τώρα γιατί βλέπω. A-Racer. Ε? A-Racer είναι η μάρκα. Racing Kit. Να πούμε... Είναι και κατέβασμα και ανέβασμα το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο. Γιατί ξέρουμε κάτι άλλο φτηνά που είναι μόνο για το... Μόνο ανέβασμα. Μόνο ανέβασμα. Ωραία. Και να πω ρε Χριστιανέ, αυτό εδώ δεν είναι φτηνό. Θα με πάρουν τηλέφωνο, θα μου στείλουν μήνυμα κάποιοι, όχι πολλοί, θα γράψουν σχόλια. Είναι μια στην κατηγορία της Dynojet που βγάζει. Ξέρω ρε φίλε, είναι ακριβό. Πεις και τα άχωσες. Για μια καόλα ζούμε. Ε, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Εγώ προσπαθώ μερικές φορές να αποτρέψω τους νέους από τέτοιου είδους σπατάλες. Και κάποιοι που ξέρουν την πετρία που έχω φάει, γεννάνε και μου λένε όταν τα έκανες εσύ ήταν καλά. Άντε τώρα εγώ να του πω ότι εγώ καπνίζω, κόψε το τσιγάρο γιατί σε βλάφτη. Εντάξει. Να πούμε ότι το καινούργιο μας αυτοκόλλητο το οποίο διατίθεται δωρεάν για όλους εσάς με πάρα πολύ αγάπη και ειδικά για τους φίλους από την επαρχία είναι αυτό εδώ. Λιβανάς Motorsport, Hello και Welcome και τα μπλουζάκια τα οποία γράφουν Hello και Welcome στα ελληνικά θα διατεθούν σε λίγο καιρό από εταιρεία που έχουμε κάνει συνεργασία. Μου έχετε ζητήσει μπλουζάκια από όλη την Ελλάδα με μηνύματα που παίρνω στο Instagram. Να πούμε ότι το Facebook έχει φτάσει 5.000 φίλους και δεν μπορώ να το κάνω κουμάντο, αλλά το έχω γυρίσει. Πώς το έχω γυρίσει? Σαν το Instagram. Μπορείτε να κάνετε να ακολουθείτε. Για να... Σε όσους προλαβαίνω, απαντάω σε μηνύματα. Στο Instagram μπορείτε να με ακολουθείτε. Θα θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο ΕΠΑΛ της Αταλάντης, οι οποίοι θα έρθουν από εδώ, από το μαγαζί, για μια γνωριμία και ένα μίνι σεμινάριο και ό,τι ερωτήσεις θέλουν να κάνουν, θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με τα παιδιά, να τους στείλω πολλούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά στην Αταλάντη. Ωραία. Να τραβήξω λίγο αυτό εδώ το μηχανάκι, το οποίο δεν είναι άσχημο αυτό. Τα καλά. Θα ανοίξουμε. Πάμε. Τι πάμε, δεν λες όχι έτσι. Και από εκεί θα το αλλάξουμε θέση. Αλλά πριν το κολλήσουμε θα κάνουμε τις πρόβες μας. Τώρα αυτό εδώ πρέπει να το καλοποιήσουμε λίγο. Αυτό εδώ εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή εδώ αυτό θα βγει εδώ. Να. Ε, πώς φαίνεται. Αλλά αυτό εδώ θέλω να το καθαρίσω λίγο. Να μου πεις δεν το βλέπει κανείς εκεί πίσω. Ε, δεν γουστάρω ρε φίλε να είναι τέτοιο. Τι γελάζε μάλακα, τι γελάζε. Μην τρολαθώ τελείως και θα τους φάω ξεραπάκια. Πού θα γίνει, μια αποσυντονίζεις. Ωραία, να μην είναι, θα το βάψουμε με ασπρεάκι, να είναι ωραίο ρε φίλε. Δεν φαίνεται, αλλά θέλω να είναι μπαμ. Ωραία.
Ξέρεις τι έλεγα, για να μεγαλώσω το μήκος, δηλαδή αυτό ήταν κολλημένο εδώ, έτσι. Δηλαδή να το τραβήξω ένα τσίκ εκεί, για να μην χαλάσω το ζήτα. Γιατί εγώ τι κάνα, θα λίγιζα λίγο αυτό. Θα λίγιζα λίγο αυτό για να μεγαλώσω το μήκος προς τα κάτω. Ωραία. Τώρα, αφού μπορούμε, παίζουμε μπάλα και έτσι. Τι λες? Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε ένα φίλο μου, ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη. Τρέχαμε μαζί σε αγώνες μοτοκρός. Ο Αγραπίδης, ο Αντώνης. Τρέχει με ένα μηχανάκι τώρα, δεν ξέρουμε τι τρέχει, με Yamaha, με KTM. Σε μια κατηγορία σχετικά καλή στην Αμερική. Και έχει γεμίσει ελληνικές σημαίες το μηχανάκι πάνω, Άντωνη, The Greek και τέτοια. Του στέλνω πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά. Και ας μ' αξιώσει κάποια στιγμή ο Θεός να μπορέσω να βρεθώ κοντά του, έστω για να του πω ένα γεια. Δηλαδή, να έχω χρόνο ελεύθερο να κάνουμε και προπονήσεις εκεί, στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, Κωστάκη, πώς το βλέπεις? Ήτανε εδώ. Βλέπεις? Εκεί. Help me. Και θα σου λέω, let me to do the dirty job. Έχουμε πολλά, πολλά μηνύματα τώρα τις γιορτές. Είχαμε και στο κανάλι και στο Λιβανάς Motorsport το... τη σελίδα του μαγαζιού που τη διαχειρίζεστε εσείς. Πολλά χαιρετίσματα, πολλά τέτοια από όλη την Ελλάδα. Η επαρχία στηρίζει όχι μόνο το δικό μου το κανάλι, όλα τα κανάλια του YouTube. Γιατί εμείς θα πάμε και μια βόλτα στην Αθήνα, θα βγούμε με τα μηχανάκια μας μια βόλτα έξω, θα διασκεδάσουμε, θα πάμε σε ένα θέατρο, σε ένα σινεμά. Έχω ζήσει και έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε επαρχία. Έχω δει ότι μετά τις 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία δεν κυκνοβοράει ψυχή, ούτε τα κοπρόσκυλα της πλατείας δεν υπάρχουν. Ωραίος. Να του κόψουμε, να του κάνουμε ένα ωραίο μόρτικο, μια σαΐτα εδώ, μια μαγιά. Για να δω. Πολύ γουστάρω, θα γίνει πολύ ωραίο. Πάμετε, πάμετε, ορμάτε. Έλα, έλα. Το έχουμε. Εκεί μου βγαίνει, βλέπεις που έχω το σημαδάκι. Και θα το τραβήξουμε ένα τσίκ εκεί. Και θα δείξουμε πως θα το κάνουμε. Ωραία. Τι έγινε τώρα εδώ? Αλλάξαμε τη θέση της βάσης των ταχυτήτων στο λευγέ των ταχυτήτων. Και επειδή το έχουμε κρεουργήσει και το έχουμε γαζώσει και τέτοια, του κάνουμε μία για τα μάτια, ό,τι βλέπει πεθαρά. Για ποιο λόγο? Για να μην σκουριάσει, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Κωστάκη, να σε νιώθω δίπλα μου. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μία δοκιμούλα. Να πούμε ότι αυτό εδώ το είχαμε με ανάποδο και το φτιάξαμε με ένα δικό μας τρόπο. Να πούμε ότι δεν ήταν και κάτι εύκολο. Ούτε μπορεί να το κάνει κάποιος από το σπίτι του. Θέλει συνεργείο. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε βάλει το quick shifter, να έχουμε κολλήσει, να έχουμε βάψει το λευγέ, να έχουμε βάλει βιδάκι φτιαχτό, όλο αυτό που είδατε. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, τα θυμάστε τα εξάβολτα που είχαν την πρώτη πίσω και άλλες δύο μπροστά? Τώρα έχουμε ένα πράγμα εδώ πέρα το οποίο λέγεται Honda και έχει την πρώτη πίσω. Κάτι να πατήσω στον πλεύτη. Συγγνώμη, επειδή κάνεις setting στο shifter, μπορώ να πατήσω ταχύτητες? Ναι, κανονικά. Ναι. Δηλαδή, τώρα πρέπει να γυρίσει η ρόδο. Γιατί? Πρέπει να γυρίσει η ρόδο. Πρώτη. Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει το καλώδιο του λάπτοπ στη φύσα του εγκεφάλου. Και τι κάνουμε, ρε Κώστα? Ρυθμίζουμε την αναφορά για την πίεση. Quick sensor settings. Δηλαδή, πες μου. Ρυθμίζουμε πώς θέλουμε να γίνεται η αλλαγή μέσω καυσίμου ή μέσω σπινθήρα. Ναι, το είπαμε αυτό. Εδώ ρυθμίζουμε το trigger, δηλαδή ή tension ή compression. Ναι. Ή πίεση ή για... ουσιαστικά τη μετάδοση πίεσης. Ωραία. Σε ανάποδο ή σε κανονικό κυβότιο. Ναι. Και εδώ είναι shift down by electronic throttle system. Τι ταχύτητα έχουμε αλλαγής? Πόσα χιλιοστά? Ταχύτητα είναι 80,05 μιλισεκόντ.
Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε ανάλογα με τις απαιτήσεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να δουλεύει χαμηλά, αν θέλουμε να δουλεύει ψηλά στις τροφές. Ναι, 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 ναι. Και να πούμε ότι έχουμε κάνει και στο κινητό του Κώστα αυτή την εφαρμογή. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε και στο δρόμο, αν δεν έχουμε μαζί το λάπτοπ, να μπορέσουμε να κάνουμε το settings. Εγώ περιμένω πώς και πώς να τελειώσει ο Κωστάκης με τις ρυθμίσεις για να το βγάλουμε βόλτα. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε δώσει την αναφορά 429 όπως μας δείχνει και μέσα. Ναι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δοκιμή μας. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο, το καλύτερο σημείο του βίντεο. Έχουμε φτάσει στη βόλτα. Ο Κωστάκης θα το βγάλει, θα το διηγήσει. Έχουμε κάνει το setting από το laptop. Εάν χρειαστεί θα το κάνουμε και από το κινητό το οποίο το έχει μαζί. Αλλά δεν νομίζω, γιατί έχει γίνει πολύ καλή ρύθμιση. Για δείξε λίγο στην κάμερα το κινητό. Εδώ είναι η κάμερα. Okay. Ό,τι είχαμε στο λάπτοπ. Πρώτη πίσω. Πάμε. Το βλέπεις. Κόβει ρεύμα και στο κατέβασμα. Μαγκάζ με Δευτέρα, βαπ, και πατάς το λίγο το λευγέ. Όταν το οδηγήσεις θα πάθεις πλάκα. Ακουμπάς με το βάρος του ποδιού σου το λευγέ των ταχυτήτων. Γυρίσαμε από μία βόλτα στη Μιχαλακοπούλου, πήγαμε εδώ κοντά στο μαγαζί, για να το δούμε. Το οδήγησα κι εγώ, στην αρχή δεν ήξερα και δεν έχω ξαναδηγήσει. Καταρχήν, έχω την αίσθηση ότι στο μυαλό μου είναι παπί. Δεν δικαιολογούμε, απλώς σου εξηγώ. Και δεύτερον, όταν εγώ πιάνω να καρφώσω ταχύτητα χωρίς συμπλέκτη, μου σφίγγει η ψυχή μου. Και γι' αυτό είδα ότι έκανα κάτι μικρά λαθάκια. Ενώ εσύ. Εντάξει, είναι... Να σου πω κάτι, είναι θέμα. Είναι πρώτη επαφή. Είναι θέμα αίσθηση, το καταλαβες. Είναι θέμα τέτοιο, ότι δεν μπορώ να βάλω ταχύτητα σε μοτοσυκλέτα που ξέρω ότι έχει συμπλέχτη. Είμαστε τα σκασίδια, ακούσατε. Ναι, ακουγόταν. Να πω ότι έχει καταπληκτική γεωμετρία με αυτή την ανάρτηση πίσω και με αυτό το ψαλίδι. Τι άλλο ήθελα να πω, να κλείσω το βίντεο, να πω γεια σας, να πω έναν επίλογο. Να πω ότι το μηχανάκι αυτό το έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ αγάπη και με πολλά λεφτά. Αλλά κάνουμε την τρέλα μας. Ναι ρε φίλε, πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ. Με ρωτάνε διάφοροι, μου λέει πάει καλά το κανάλι. Λέω ναι, εντάξει. Έχεις λίγους subscriber, αλλά έχεις πολλές προβολές. Λέω το βλέπουν, αλλά δεν κάνουν τέτοιο εγγραφή. Αλλά δεν πειράζει, ας μην κάνει εγγραφή ποτέ κανένας. Μόνο και μόνο να βλέπετε τα βιντεάκια.
Να σας ευχαριστήσω θερμά. Κάντε like, subscribe ή subscribe. Hello και welcome. Hello και goodbye. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!